Ωπα ρε παιδιά, τι έγινε. Πάω να παραδοθώ, πέρασε το αυτόφορο. Αυτά είπε ο πρώην χρυσαυγίτης βουλευτής Κώστας Μπαρμπαρούσης στους άνδρες της Αντιτρομοκρατικής, που το συνέλαβαν τη Δευτέρα το πρωί έξω από το σπίτι του, στο πάτημα Χαλανδρίου. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Κώστας Μπαρμπαρούσης, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε αντιληφθεί πως είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και μάλιστα για κακούργημα. Και εγώ τον προέτρεψα βεβαίως, αλλά δεν χρειάζονταν η δική μου προτροπή. Είχε πάρει την απόφαση ο άνθρωπος να εμφανιστεί εκεί που έπρεπε να εμφανιστεί. Έτσι. Δηλαδή ήταν μια ηλυμένη απόφαση, δεν με ευνηδίασε η σύλληψη, ήταν αναμενόμενο σήμερα μάλιστα και προγραμματισμένο να εμφανιστεί στη Γαδά. Πίστευε, όπως είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, πως θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία παραδοσής του έπειτα από τη λήξη του αυτόφορου και ο ανακριτής θα τον άφηνε ελεύθερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν επέστρεψε στα κρατητήρια της Αντιτρομοκρατικής έχοντας πάρει προθεσμία μέχρι την Τετάρτη για να απολογηθεί, ήταν σκεπτικός στο κελί του και συνεχώς μονολογούσε. Προφανώς συναισθανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ατύπως, οι αστυνομικοί τον ρώτησαν και για την καταδίωξη της περασμένης Παρασκευής από το Αντίριο μέχρι και το Μεσολόγγι, όπου κινδύνεψαν ακόμα και ζωές αστυνομικών. Τους απάντησε απλά πως είναι βουλευτής και είχε ασυλία. Παράλληλα, τους επανέλαβε πως πίστευε πως θα παρέλθει το αυτόφορο και όλα πλέον θα είναι κανονικά και για το λόγο αυτό ξέφυγε από τα μπλόκα. Το βουλευτικό αυτοκίνητο το είχε παρκάρει λίγο πιο κάτω από το σπίτι που διαμένει με τη Μεξικάνα σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. Το αυτοκίνητο βρέθηκε από την Αντιτρομοκρατική και παραδόθηκε στη Βουλή.